Συνεχίζουμε, φίλοι. Η ώρα είναι 8 και 11. Να υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στους 90,1 μεγακύκλους. Ακούτε Sport News και την εξωθλητική εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου με τον Πέτρο Ιωάννου στο μικρόφωνο και στον ήχο. Σήμερα είμαστε τυχεροί και ευχαριστημένοι που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον οικονομολόγο και επικεφαλής του Ενιαπολαϊκού Μέτωπο, τον Δημήτρη τον Καζάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα. Για απογείωση μιλούσε πριν το τραγούδι. Τι λες που είμαστε στο διάδρομο απογείωσης? Για πού? Ιδού, αυτό το ερώτημα. Ήμουν σε μια ουρά πριν, βέβαια δεν μπόρεσα να φτάσω στη Βρύση, στο ATM. Γιατί τέτοια ώρα περίπου στο κεντρικό κατάστημα τελειώνουν τα λεφτά μέχρι να βάλουν τα επόμενα. Και πιάνουμε κουβέντα για την ουρά σχολίαζαν, τη διπλή ουρά, μία ουρά για τα ATM, μία για το κατάστημα. Τέλος πάντων, τους λέω, στην Πορτογαλία είδα μια φωτογραφία χθες με δεκαπλάσια ουρά από αυτές που βλέπετε εδώ για ένα πιάτο σούπα. Λοιπόν, και μετά άρχισαν να το πάνε στο ευτράπελο, τους είπα για την Κύπρο, ότι τους Κυπρίους τους βλέπαμε και κοροϊδεύαμε, ότι δεν επαναστατούν. Τώρα ταγεύεται ο ελληνικός λαός και δεν επιλέγει τους δρόμους όπως και οι Κύπροι που σχολιάζαμε πιο πριν. Πού να πάμε, μου λέγανε, πού είναι καλά να πάμε, Βενεζουέλα? Τους λέω, μήπως πρέπει να διώξουμε τις ακρίδες? Για πες. Και αυτό το βασικό βέβαια είναι να δούμε ότι γιατί κλείσαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες και η κυβέρνηση, είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η αφορμή ήταν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έδωσε επιπλέον ELA, δηλαδή έκτακτη χρηματοδότηση ρευστότητας. Άρα ο Ντράγκη της έκλεισε, όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι, όχι ακριβώς, δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε να οι τράπεζες να παραμείνουν ανοιχτές με ίδια μέσα, εάν παίρνονταν συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα να επιβληθεί ένα αστικός φόρος για όσα ευρώ τοποθετούνται στο εξωτερικό φεύγουν από τη χώρα. Ναι. Αυτό δεν ξέρετε, θα μπορούσε να έχει μια δομική ισχύ ενός εξαμήνου, δηλαδή για όσα κεφάλαια πήγαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι να επιχειρούσαν να τοποθετούσαν εκαθαριστές και εισαγγελείς στις τράπεζες για να μάθουν τελικά τι έχουν γίνει τα τόσα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που έχουμε δώσει σε αυτές τις τράπεζες και παρόλα αυτά παραμένουν σε αυτή την αισχρή κατάσταση χρεοκοπημένας και χωρίς κανένα μέλλον, παρόν και μέλλον. Και το τρίτο βεβαίως είναι να ρευστοποιηθεί μέρος από το μαξιλάρι που έχουν οι τραπεζίτες για λόγω τους. Υπάρχει ένα μαξιλάρι στις τράπεζες που ανέρχεται περίπου στα 52 δις. Θα μπορούσαν να κάλυψαν να ρευστοποιήσουν 1-2 δις από αυτό το μαξιλάρι και έτσι να παραμείνουν ανοιχτές οι τράπεζες. Έχεις ξαναπεί, αναφοέρασες στα ομόλογα Λονδίνου και Λουξεμβούργου. Ναι. Επίσης, δεν θα έπρεπε, γιατί να πληρώνουμε θρησκευτική ευλάβεια το Δέλτα Νιτάφ και τους υπόλοιπους δανειστές κάθε μήνα, πλην του Ιουνίου. Ναι, εντάξει, αυτό δεν έγινε. Η δόση που ήταν ορθή στις 30 Ιουνίου δεν δόθηκε προς το Δέλτα Νιτάφ. Δόθηκαν οι προηγούμενες όμως. Δόθηκαν οι προηγούμενες σας. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, το τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα όλο το προηγούμενο διάστημα είναι γνωστό. Όμως είδαμε, δεν προσέφερε τίποτα απολύτως, τίποτα καινούριο δηλαδή. Σκέφτασε σε απλά μία παράσταση διαπραγμάτευσης, η οποία μας οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μπαίνει ένα ζήτημα το πώς ακριβώς έχει συμβεί, όπου βεβαίως αποτέλεσε αφορμή για να κλείσουν οι τράπεζες και να θεσμευτούν και να μπει πλαφόρους αναλήψεις. Ένα μέτρο το οποίο είναι ιδανικό για να σου επιβάλλουν bail-in, δηλαδή
ναι. Περίμενε η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι ότι το Κυριακή ο λαός θα ψήφιζε ναι. Και έτσι θα μπορούσε από Δευτέρα να επιβάλλει μια μεγάλη άνεση καθεστώς bail-in, δηλαδή κουρέμος καταθέσεων. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και Σαββατοκυριακό? Ναι, θα μπορούσε, μα ο μηχανισμός εκείνη τι ήδη είναι έτοιμος. Μόνο που έπεσαν έξω, διότι το ναι δεν ήταν ναι, ήταν όχι. Και μάλιστα ένα φοντερό, βροντερό όχι. Και έτσι πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις τακτικές τους και να πάνε σε μια πιο ήπια τακτική για να βρουν με ποιον τρόπο θα μπορούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι αναγκαίο τον bail-in. Ναι. Τώρα, ο φόβος του κόσμου είναι δεδομένος. Χθες έλεγε επιχειρηματίας εισαγωγέας ότι εξοφλούμε πιστωτές μας και μας στέλνουν τα λεφτά πίσω, ώστε αφού αναμένεται και αναμένεται το κούρεμα, να μην κουρευτούν εκείνοι, αλλά να κουρευτούν οι από εδώ. Ναι, ναι. Άλλο και τούτο. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Όπως θυμάμαι, ξενοδόχος κατέβαλε, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατέβαλε 2 μισθούς στους εργαζομένους. Αυτά είναι πρωτοφανή. Για να κουρευτούν τα λεφτά των εργαζομένων και όχι αυτού, προφανώς. Ναι, όπως και φαντάζομαι θα έχει και εσωτερική πληροφόρηση. Και όπως και ο κύριος Αργενάκης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, από την Κρήτη, ενώ εκεί οι τράπεζες είναι κλειστές, έβγαλε 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό με την υποστήριξη του κυρίου Στουρνάρα. Μάλιστα, εξαιρούνται οι γαλαζοαίματοι. Μάλιστα. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Αυτά που περιγράφουμε, με αυτά τα αδρά χρώματα που περιγράφαμε, εξηγούν πώς φτάσαμε ως εδώ? Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι μια περιγραφή της κατάστασης. Της κατάστασης. Τα αίτια λοιπόν αυτής... Είναι το γεγονός ότι επιμένουμε να πληρώνουμε ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να πληρωθεί παρά μόνο με το αίμα του ελληνικού λαού και φυσικά να μένουμε στο ζουλομαρδία που λέγεται ευρώ και να εξαρτώμαστε από τον κύριο Τράκη αν θα υπάρξουν για το πώς θα καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από τον υδραυλικό κύριο Ντράγκη, ο οποίος... Ναι, ο οποίος όμως εκβιάζει μόνιμα για να γίνει το δικό του ή τουλάχιστον δεν είναι θέμα ίδιο το δικό του με την έννοια της ιδιοτροπίας, είναι τα συμφέροντα. Μάλιστα, τα συμφέροντα, τα διεθνή. Ναι, τα οποία είναι συμφέροντα της χώρας, η χώρα πρέπει να διαλυθεί και ουσιαστικά να κομματιαστεί και να ρευστοποιηθεί υπέρ των δανειστών της χώρας. Και έτσι γι' αυτό έγινε και όλη αυτή η προσπάθεια να πιστεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει ναι, ώστε να μπορούν πολύ πιο εύκολα να το καταφέρουν. Πάμε τώρα στον καπετάνιο. Ο καπετάνιος πήρε καλά ποσοστά, 36,6 πόσο τον Ιανουάριο, 25 Ιανουαρίου, και χθες πήρε 61,31 πόσα. Δεν λοιπόν, ξέρω αν το πήρε αυτός. Ξαφνικά όμως ο καπετάνιος δεν είναι μόνος του, έχει και άλλους καπετανέους δίπλα του από χθες, από προχθές, τη Δευτέρα. Ναι, ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε το όχι. Δεν το ήθελε. Αν το ήθελε, δεν θα πήγαινε Δευτέρα πρωί να συμφωνήσει με τους πολιτικούς αγιούς του ναι. Και να συμφωνήσει τι, στο ότι ο ελληνικός λαός δεν έδωσε εντολή για ρήξη. Μα αν δεν ήταν εντολή για ρήξη, τότε τι ήταν ακριβώς το όχι? Πάμε βόλτα ως Βρυξελές. Μάλιστα. Δυστυχώς, ναι. Και ο Τσίπρας έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι σε βάρος του ελληνικού λαού. Τον χρησιμοποίησε μόνο και μόνο για να βγει ένα ναι. Δεν βγήκε παρά και ενάντια σε όλες τις προσπάθειες που έγιναν, εκβιασμούς, τρομοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από τις δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής φαίνεται ότι και ο Τσίπρας περίμενε ναι. Γι' αυτό και είχε φτιάξει μια δήλωση η οποία ήταν προσαρμοσμένη στο ναι. Δηλαδή αν είχε βγει ναι, τι άλλο θα έλεγε ο κύριος Τσίπρας? Το μόνο που ενδεχομένως θα πρόσθεται ήταν ότι παραιτείται ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
Φάνηκε την Πέμπτη πριν τις εκλογές με εκείνο το έγγραφο, το γράμμα, την επιστολή προς... Φάνηκε μια υποτέλεια, όπως παλιά ο Μαυροκορδάτος είχε γράψει ένα γράμμα υποτέλειας, κάτι ανάλογο. Φάνηκε σαν να κάνουν αυτό το δημοψήφισμα Τετάρτη-Πέμπτη από Αγκαρία. Ναι, υπήρξε μια προσπάθεια. Τετάρτη τουλάχιστον αυτό λέει η κυρία Μέρκελ, ότι επικοινωνήσε μαζί της ο Τσίπρας και ζήτησε και της είπε να ματαιώσει το δημοσίευμα. Και η Μέρκελ του είπε ότι όχι, κράτησε το και από Δευτέρα θα συζητάμε. Λοιπόν, δεν διαψεύτηκε αυτή η συντομικλία, δεν βγήκε η κυβέρνηση να πει, δεν ξέρει τι λέει η κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, και η κυρία Μέρκελ, επειδή ακριβώς έχει μια αυτοκρατορική αντίληψη για τα πράγματα, δεν λέει συνήθως ψέματα για τους υπηκόους της, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έκανε μια κίνηση, η οποία δεν του βγήκε και τώρα πρέπει να τη διαχειριστεί χωρίς να μπορεί να διαχειριστεί. Γι' αυτό και δυστυχώς πάμε σε μια επέσκυνδη συμφωνία, η οποία τη μόνη στήριξη που έχει είναι τους πολιτικούς αρχηγούς των ΝΕ. Κύριε Καζάκη, ο κύριος Βαρουφάκης αποπέμφθηκε, φαντάζομαι κατόπιν επιθυμίας της, των ηγετών της Ευρωζώνης. Όχι, κάθε άλλο. Όχι. Ωστόσο, η γέφυρα όμως, η γέφυρα, η μικρή γέφυρα παραμένει στα χέρια του κυρίου Γιούγκερ αυτή τη φορά. Για πες, γιατί όχι. Όχι, ο κύριος Βαρουφάκης δεν έφυγε για αυτόν τον λόγο. Ο κύριος Βαρουφάκης εξάντλησε τα περιθώρια πολιτικής τάσης που έκανε με την αμετροέπεια που το χαρακτήριζε. Ο κύριος Βαρουφάκης, μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο έκανε μια δήλωση η οποία είναι απαράδεκτη από κατά άποψη. Είναι ποινικά κολάσιμη δήλωση, αλλά βεβαίως εδώ δεν έχω ούτε εισαγγελίες ούτε δικαιοσύνη τίποτα. Είναι δήλωση υπέρ του IOU, δηλαδή της έκπτωσης υποσχετικής ως δεύτερου νομίσματος υπαλλήλων οδόντων στην οικονομία. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις και επιτέσεις στην ελληνική οικονομία από κερδοσκόπους, που σημαίνει ότι η δήλωση είτε έγινε από τρομακτική άγνοια ή έγινε για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι κερδοσκόποι της αγοράς. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να είναι ο κύριος Σόρος, ο φίλος του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση να γίνει εξωπρενών. Είναι γνωστό ή μάλλον κυκλοφόρησε ότι σε ξύλο ανάμεσα στον κύριο Παπά και στον κύριο Βαρουφάκη μέσα στο σπουμαξί μου για τη δήλωση αυτή που δημιούργησε τρομακτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Και γι' αυτό που πέφτει ο κύριος Βαρουφάκης δεν βγήκε, δεν έβγε την κυβέρνηση επειδή ήταν, είχε ηρωική στάση απέναντι στους δανειστές. Ο κύριος Βαρουφάκης έφυγε επειδή δεν μπορεί, ήταν μέχρι αηδίας αμετροεπής. Και σαν υπουργός οικονομικών δημιούργησε τρομακτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία και στην Ελλάδα την ίδια. Πέρα από την έκανε ρετίκολο. Κυριολεκτικά ρετίκολο. Μάλιστα, κάποιος σχολιαστής οικονομικής εφημερίδας ανέφερε ότι ο κύριος Βαρουφάκης παρέλαβε χώρα και παρέδωσε λωρίδα της Γάζας. Μπορεί να είναι και υπερβολή. Εντάξει, είναι υπερβολή. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον έπιασε πουθενά. Το τι δήλωνε το πρωί, σε σχέση με το τι δήλωνε το μεσημέρι και τελικά τι δήλωνε το βράδυ, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και επειδή αυτό το πράγμα δεν δικαιολογείται μόνο από την ψυχική ανισορροπία αυτού του ανθρώπου, είναι φοβερά ανάρκησος ο ίδιος και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η προσωπική του καριέρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι συνδεόταν με συγκεκριμένα κερδοσκοπικά κυκλώματα, τα οποία ευνοούσε με τις δηλώσεις του. Με αποτέλεσμα όλο το προηγούμενο εξάμηνο, συγκεκριμένες παρέες μέσα σε αγωγικά στα χρηματιστήρια και στις χρηματαγορές να παίξουν και να κερδίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε βάρος Ελλάδας. Πάμε στο σήμερα, κύριε Καζάκη. Σήμερα ο κόσμος στις ουρές των ATM ή των τραπεζών, αυτών των λιγοστών που ανοίγουν, τι μπορεί να υπολογίζει, τι μπορεί να ελπίζει. Σήμερα στις ουρές των ATM, αύριο
Αύριο. Για τα συσίτια. Στα συσίτια. Τρέχει και αγοράζει προϊόντα. Χθες είχαμε στην Αθήνα στον ανιψό μου, θυμάσαι, τον είχα χρεωθεί φέτος. Λοιπόν, αγόρασαν σκιπ, φαίνεται, για απορριπαντικό για όλο τον χρόνο. Φαίνεται ο πιτσιρικάς κατάφερε, άνοιξε κάποιες συσκευασίες εκεί, λούστηκε, εγκάβματα στα μάτια, τρέχαν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, ζωφερά τα πράγματα. Αψυχολόγητες ενέργειες των Ελλήνων να αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ, φοβούμενοι ότι αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει τροφοδοσία. Ναι, υπάρχει άγριο θέμα. Υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι και οι δανειστές αλλά και οι μεγάλες εταιρείες θα προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη προμηθειών για την ελληνική οικονομία. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να κατυποτάξει έναν λαό που σου έχει πει όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των προμηθειών μας, όχι πει ο κύριος Σούλτς, το λέει ο Γιούγκερ όλοι. Και μάλιστα επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι γιατί το επόμενο, επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρξει πίτα στην Ελλάδα, θα συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ζητήματα κοινωνικών συζητήων κτλ. Αυτό μας είπαν οι Ευρωπαίοι. Όλα αυτά τι υποδηλώνουν, μια πρακτική υποδούλωσης του κόσμου διαμέσου των ελλείψεων. Λοιπόν, αυτές οι ελλείψεις όμως δεν είναι ούτε φυσικό φαινόμενο ούτε τίποτα. Έχουν να κάνουν αφενός με την τακτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι και συγκεκριμένες εταιρείες εδώ. Ήδη μεγάλες εταιρείες logistics έχουν σταματήσει τις παραδόσεις προμηθειών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα έχουν να κάνουν και με την πολιτική της κυβέρνησης. Πολιτική της κυβέρνησης στο κατά πόσο μπορεί η κυβέρνηση να προστατεύσει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Βέβαια, δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία άγεται και φέρεται από τους δανειστές. Δεν έχει σχέδιο. Δεν παίρνει μέτρα για την προστασία του ελληνικού πληθυσμού. Οι δανειστές έχουν σχέδιο, έχουν φαίνεται. Έχουν σχέδιο, βεβαίως έχουν σχέδιο και το σχέδιό τους είναι κάτι υπόταξη του ελληνικού λαού. Θα μας χρεοκοπήσουν εντός ή εκτός ευρώ. Είμαστε χρεοκοπημένοι ήδη. Με τακτική χρεοκοπία. Σε άτακτη παίζει και αυτό το σενάριο. Δεν υπάρχει άτακτη και τακτική. Μία είναι η χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τελείως απομονωμένη. Τελείως. Λοιπόν, η ελληνική οικονομία έχει συντριβεί κυριολεκτικά στην καλύτερη περίοδο που έχει εποχικά, δηλαδή την τουριστική περίοδο. Αυτό με μαθηματική βεβαιότητα θα οδηγήσει στην πείνα ένα μεγάλο κομμάτι, ένα στους δύο εργατών υπάλληλους. Ανεξάρτητα τι μετά θα πάθουν, τη συμφωνία θα γίνουν τους δανειστές. Αυτά είναι η σκληρή αθμή που λέμε. Γιατί θα πεινάσουν οι μισοί υπάλληλοι? Γιατί δεν θα μπορέσουν να έχουν τα προστοζήτητα, δεν θα γίνουν οι πληρωμές, δεν θα μπορούν να έχουν δουλειά, δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Από την έλλειψη ρευστότητας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα το θέμα είναι ότι προσπαθούν να επιδεινώσουν την κατάσταση Ευρωπαίοι με το να υπάρξει έλλειψη προμηθειών. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα υπάρχουν απορριπαντικά ή όχι. Που όλα αυτά αντιμετωπίζονται και τα πρόσωπα αντιμετωπίζονται. Αλλά η ελληνική οικονομία, χάρη στο ευρώ, έχει χάσει τη δυνατότητα παραγωγής ή προσπορισμού συγκεκριμένων βασικών ειδών. Όπως τι γίνεται με το χλώριο, ας πούμε, που χρησιμοποιεί η ΕΙΔΑΠ και οι άλλες εταιρείες σύνδεσης. Το παρήγα και η ελληνική οικονομία μέχρι το ευρώ, μέχρι που βγήκαμε στο ευρώ. Δεν το παράγει. Τώρα πληρώνει τα βαζιλίκια στους Ευρωπαίους για το πάρει. Το χλώριο όμως, λόγω του ότι δεν διατίθεταν οι συγκεκριμένες πιστώσεις, τα αποτέλεσματά του μειώθηκαν δραστικά. Τι θα γίνει? Θέλω να πω δηλαδή, όλα αυτά βεβαίως για μια κυβέρνηση η οποία έχει σχέδιο και είναι αποφασισμένη να περασπιστεί τη χώρα, δεν είναι τίποτα, είναι αστιότητες, διότι πολύ εύκολα να κινηθεί και να βρει και να καλύψει αυτά τα πράγματα. Αλλά φοβάμαι πολύ ότι και ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του περί άλλων τυρβάζουν. Άγονται και φέρονται, ούτε που έχουν συνείδηση των προβλημάτων αυτών.
Κυρία Καζάκη, θέλω δύο ερωτήσεις να σε κάνω. Η μια αφορά, θα είναι προέκταση αυτό που συζητούμε τώρα, πώς καταντήσαμε τα εργοστάσια μας κουφάρια πριν μπούμε στην ΕΟΚ, κατόπιν στην Ευρωζώνη, πότε, σε ποια περίοδο. Ποιοι βάλαν το χέρι τους. Και η άλλη ερώτηση αφορά μια θέση του Κόνστα, του δημοσιογράφου, ότι ψάχνουν για κυβέρνηση, όχι που θα υπογράψει τη συμφωνία, αυτή θα την υπογράψει, η τρέχουσα, η υπάρχουσα κυβέρνηση, αλλά για κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το μνημόνιο, το τελευταίο, το 3. Αρχίζουμε από τα κουφάρια. Λοιπόν, η χαριστική βολή στην ελληνική βιομηχανία δόθηκε με το ευρώ. Η βιομηχανία στην Ελλάδα ουσιαστικά πέθανε οριστικά και αμετάκλητα με το ευρώ, ιδιαίτερα τα τελευταία 6 χρόνια. Εκείνη η ιστορία με την ΕΤΒΑ και... Η ΕΤΒΑ έληξε από δεκαετία του 80. Δεκαετία του 90 την καταργήσαμε. Ναι, αλλά το 80 δεν είχαν κλείσει πολλά εργοστάσια μεγάλα, μέγιστα. Βεβαίως, ήταν η αφρόκα μόνο της μεγάλης βιομηχανίας. Ναι, ποιος έβαλε το χεράκι εκεί. Της βιομηχανίας που ήταν ο οργανισμός αναστηρώτησης επιχειρήσεων. Αλλά είχαν μια σειρά επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, οι οποίες παρήγαγαν ακόμη ορισμένα βασικά στοιχειώδη υλικά, τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει μια οικονομία χωρίς να τα έχει. Όπως στοιχειώδη χημικά, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν όπως να υποστηρίζουν την βιομηχανική παραγωγή στη χώρα. Σήμερα δεν υπάρχουν, ας πούμε για παράδειγμα, οποιοσδήποτε μπορεί να εντυπωσιαστεί πηγαίνοντας σε ένα φαρμακείο και βλέπει πόσο κοστίζει ένα μπουκαλάκι καθαρό ενόπνευμα. Είναι πανάκριβο. Γιατί είναι πανάκριβο? Γιατί αλκοόλ ή το βασικό δηλαδή στοιχείο του ενόπνευματος εισάγεται. Εισάγεται πληρώνοντας τα βατζελίκη στους Ολλανδούς, οι οποίοι μας το αντιφέρουν από το Πακιστάν. Η Ελλάδα δεν έχει καν το δικαίωμα να πάει να αγοράσει αυτό το υλικό, την αλκοόλ, από οπουδήποτε η ίδια θέλει. Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο είδος το παρήγαγε η ελληνική οικονομία και είναι εξαιρετικά απλή χημική χημικό προϊόν, το οποίο θα μπορούσε άνετα να παραχθεί. Αλλά δεν συμφέρει μέσα στην Ευρωζώνη, συμφέρει περισσότερο το να πληρώνουμε τα βασιλίκη στους Ολλανδούς. Όπως είχαμε φαρμακοβιομηχανία, τώρα εισάγουμε το 80% και αυτό το 20% συσκευασία κάνει, δεν κάνει. Ακριβώς. Ναι. Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή έχει πεθάνει. Επομένως, πρώτο συμπέρασμα, οι λαμογές των κυβερνήσεων Πασόκ πιθανόν να ήταν το πρώτο χαστούκι. Όχι, για να εξυπηρετήσουν οι μετέρους τότε στην ανασυγκρότηση επιχειρήσεων. Ορίστε. Πιο πριν, δεκαετία του 70, από τη Χούντα ξεκίνησε η ιστορία με τα τεράστια δανεικά και γύριστα. Που δημιουργήθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και δόθηκαν ως δάνεια χωρίς εγγυήσεις στους μεγάλους βιομηχανούς. Μετά συνεχίστηκε με τον Καραμαλή, βάζοντας μπροστά τις λεγόμενες κρατικές τότε τράπεζες. Τις τράπεζες δηλαδή που είχε εθνικοποίηση, κρατικοποίηση μάλλον. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε τρομακτικά δάνεια, τρομακτικού ύψους δάνεια στους Φωστηρόπουλους, στους Τονκαρέλια, στους Στράτους, στους Νιαρχαίους, στους Καλλιστήριδες, όλους αυτούς, με αποτέλεσμα να πάρουν τα λεφτά και να εξαφανιστούν. Ποια δεκαετία? Δεκαετία του 70. Το 70. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργεί το πρόβλημα των προβληματικών επιχειρήσεων. Όταν ήρθε το Πασόκ, αντί να εξηγεί άνοιξη τις προβληματικές επιχειρήσεις και να τις καταβάλει σε λειτουργία, τις ενοποίησε όλες στον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων, χάρισε τα λεφτά στους ιδιοκτήτες, στους βιομηχανούς δηλαδή, πήρε τις επιχειρήσεις αυτές, τις φόρτωσε με καινούργια χρέη, δεν τις εξηγήανε, δεν τις αναμόρφωσε, γιατί μιλάμε για την απρόγραμμα της ελληνικής βιομηχανίας, και άλλες τις έκλεισε, άλλες πουλήθηκαν σκραπ και άλλες βεβαίως ιδιωτικοποιήθηκαν, όπως για παράδειγμα ήταν για την Ηρακλής και άλλες επιχειρήσεις. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο πέθανε η ελληνική βιομηχανία. Φτάνουμε τώρα και στην περίοδο του ευρώ, τελευταία 15 ετία, όπου... Όπου ήταν η χαρίστικη βολή. Με το ευρώ δεν μπορούσε να αντέξει κανείς και μετατράπηκε η μεταποιητική βιομηχανία σε μεταπρατική βιομηχανία. Δηλαδή,
Και ταυτόχρονα αρχίζουν και κλείνουν επαγγέλματα σιγά σιγά. Καλά, αυτό ναι. Όπως για παράδειγμα τα βρυσοδεψία που εξαφανίστηκαν από τη χώρα. Δεν υπάρχει πλέον βρυσοδεψία, βιομηχανία βρυσοδεψίων, άρα και δερματίνων ειδών. Αντίστοιχα, πέθανε η γλωσσοδουργία οριστικά και μετάκλητα. Δεν παράγεται ποτέ ύλη, ύφασμα δηλαδή, στη χώρα και έτσι δεν μπορεί να στηθεί, δεν μπορεί να σταθεί κανένας είδους βιομηχανική κλωσσοδουργική επιχείρηση. Όπως επίσης επιδότησαν ξελάκωμα αμπελιών, καΐκια, κόψετε στη μέση για να πάρετε λεφτά, επιδότηση. Που αφορούσε την αγροτική οικονομία, ήδη για παράδειγμα. Καπνός. Όλα τα βασικά είδη της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα υπέσαν πολύ μεγάλο πλήγμα. Γι' αυτό και όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ το 1981, τα αγροτικά ισοζύγια ήταν όλα πλέον ασπατικά, σε βαθμό τεράστιο, με αποτέλεσμα να μας δίνει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ στην οικονομία η εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορούμε να αγοράζουμε ή να εσωτερίζουμε βιομηχανικές εισαγωγές ή κυρίως βιομηχανικού εξοπλισμού εισαγωγές. Από το 1983-1984 και μετά αρχίζει πλέον η κατάπτωση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, διότι επιδοτόταν να πετάξει τις κομματερές του προϊόν της. Το αποτέλεσμα ήταν τότε να συμμετέχει στο ΑΕΠ η αγροτική οικονομία 20%, ενώ τώρα είναι στο 2,2. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, φτάνουμε στο τώρα. Μετά το δημοψήφισμα, αμέσως έχουμε σύγκληση αρχηγών κομμάτων. Δεν εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή. Μόνη της δεν εμφανίστηκε ή την απέκλεισαν, ποιος ξέρει. Την απέκλεισαν. Επίσης εμφανίστηκε, πρέπει να πούμε, ο κύριος... ο ηγέτης του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Λογικό είναι. Δεν υπέγραψε όμως, δεν προσυπέγραψε. Όχι. Ποια είναι η τακτική του ΚΚΕ? Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει πάση θυσία ευρώ και παντί τιμήματα, έτσι. Ναι. Ποια είναι η τακτική, και περίπου το ίδιο λένε και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Χρυσή Αυγή προσφάτως είπε ότι δεν είναι ώρα για να φύγουμε από το ευρώ. Δεν έχουμε τάχα επάρκεια, διατροφική επάρκεια. Και για να βρούμε τώρα και τη θέση του ΚΚΕ. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ? Μένουμε ή φεύγουμε? Είναι ακόμη επαναστατική. Ο ελληνικός λαός δέχεται μια τρομακτική επίθεση εναντίον του. Και η θέση του ΚΚΕ είναι δεν με ενδιαφέρει. Αυτή δεν είναι η θέση του δημοψήφισμα. Η θέση στο δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός να πει ναι ή όχι στην επίθεση που δέχτηκε από τον ευρωπαϊκό υπεριαλισμό, την ευρωπαϊκή αυτοκρατία, και το ΚΚΕ είπε άκυρο. Το ΚΚΕ είπε ότι είναι υποκριτικό το δημοψήφισμα. Ναι, το ερώτημα. Όπως ακριβώς θα μπορούσαν να είχε πει το ΚΚΕ και την εποχή του Μεταξά. Να πει ότι το όχι του Μεταξά ήταν υποκριτικό και ότι το Μεταξά ήταν φασίστας. Έτσι, θα μπορούσε να το έχει πει το ΚΚΕ τότε. Γιατί να τρέχουν οι κομμουνιστές και να ζητάνε να φύγουν από τους τόπους εξορίας και τις φυλακές για να πολεμήσουν στο αλβανικό. Δεν θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε αυτό είναι υποκριτικό, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Θα μπορούσαν. Μπράβο, μόνο μία διαφορά. Τότε δεν το κάνανε, ή μάλλον όσοι το κάνανε, θεωρήθηκαν προδότες στο κομμουνιστικό κίνημα. Και δεν αναφέρονται ούτε σήμερα τα ονόματά τους. Αναφέρεσαι στο δημοψήφισμα το τελευταίο. Εγώ θέλω, ανεξάρτητα από το δημοψήφισμα, να μου πεις ποια είναι η τακτική του ΚΚΕ. Δηλαδή θέλει εκτός Ευρώπης. Το ΚΚΕ δεν είναι εκτός Ευρώπης. Το ΚΚΕ ακολουθεί μια συγκεκριμένη λογική. Η λογική είναι διάλυσης κάθε δυνατότητα αντίσταση του ελληνικού λαού. Είναι η πέμπτη φάλαγγα, να το πούμε έτσι, των Ευρωπαίων αυτοκρατών. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Κουτσούμπας φεύγοντας από την Ελλάδα Σύνοδο Αρχηγών? Ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δύο επιλογές. Ή να υπογράψει την συμφωνία και να έχουν καινούργια τη λαϊκά μέτρα, ή να μας πετάξουν έξω από το... να υπάρξει Brexit δηλαδή, να μας πετάξουν έξω από την από την Ευρωζώνη, οπότε θα είναι καταστροφή. Δηλαδή... Είπε τη λέξη καταστροφή.
εντάξει, όταν ξέρει να φύγει από την Ευρωζώνη σήμερα, είναι χειρότερο από το να μείνει και να υποστεί νέα αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή η λογική είναι η λογική του εχθρού. Αυτό μα λέει η κυρία Μέρκελ. Δεν ήταν πάγια τακτική του ΚΚΕ μέχρι τώρα να λέει έξοδο από την Ευρωζώνη? Όχι, δεν είχε το ίδιο πράγμα. Δεν σου λέει έξοδο από την Ευρωζώνη, σου λέει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εξουσία. Δηλαδή, εάν εγώ δεν έχω το τιμόνι, δεν έχω τη δική μου εξουσία, καλά θα κάνει να μείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σου λέει το ΚΚΕ. Ναι. Αυτό σου λέει το ΚΚΕ. Επειδή βεβαίω κανένα σόφρον άνθρωπο δεν θα ήθελε ποτέ να δει τον κύριο Κουτσούμπα στην κυβέρνηση αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τότε καλά κάνουμε και μένουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πάμε και στο μέτωπο που είχε, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, για πε, ποια είναι η τακτική του μετώπου. Δηλαδή, ναι, έξοδο από την, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξοδο από την Ευρωζώνη. Για ποιο μέτωπο λέμε τώρα? Για το ενιαίο λαϊκό μέτωπο. Το ελληνικό λαϊκό μέτωπο πήρε σαφέστατη θέση υπέρ του όχι. Θεωρώντας και εκτιμώντας ότι ο ελληνικός λαός θα έδινε τη μάχη του όχι, λέγοντας όχι σε καμιά συμφωνία με τους δανειστές, ακόμη και αν χρειαστεί να βρεθούμε, να οδηγηθούμε σε έξοδο από το ευρώ. Αυτό είπε ο ελληνικός λαός. Και το είπε απέναντι σε μια ολομέτωπη επίθεση. Ολομέτωπη επίθεση ολόκληρου καθεστώτος που χρησιμοποίησε όλα τα μέσα και όλα τα πρόσωπά του. Από το πρόσωπο της, από τα πρόσωπα της, του ακαδημαϊκού χώρου, όλοι αυτοί οι δικτυωμένοι τύποι οι οποίοι νέμονται τον ακαδημαϊκό χώρο, την εκκλησία την επίσημη, μην το ξεχνάμε, και ο ίδιος αρχιεπίσκοπος και τοποθετήθηκε υπέρ του ΝΕ, μαζί με αυτό το μόφορο, όπως τον λένε, τον άνθιμο από τις Θεσσαλονίκες. Πρωτοφανές. Λοιπόν, καλά, πρωτοφανές δεν είναι στην ιστορία. Το λέω γιατί παλιά κατηγορούσαν τον Νίκο τον Ψαρουδάκη, ο οποίος είχε πλούσια δράση και στα χρόνια της Χούντας και κατόπιν, ότι πολιτικολογεί τον λόγω της εκκλησίας της χριστιανοσύνης. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που γίνεται η εκκλησία, κάθε φορά που υπάρχει κάποιος κληρικός ή κάποιος της ιεραρχίας της εκκλησίας, ο οποίος παίρνει θέση υπέρ του λαού και το κυνηγάνε μετά, φτάνουν μέχρι αφορισμό. Άλλωστε οι Μητροπολίτες, τρεις Μητροπολίτες που συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα της Εθνικής Αντίθεσης, αφορίστηκαν και παραμένουν αφορισμένοι από την Ελληνική Εκκλησία μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να δίνει το κακό παράδειγμα. Ενώ το να εμπλέκεται στην εξουσία και να λειτουργεί εξουσιαστικά σε βάρος των πιστών, βεβαίως αυτή είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, βεβαίως βγήκε όλη η υποκουλτούρα βεβαίως και στήριξε το ναι, από τον κύριο Ρουβά μέχρι την κυρία Κοκκίνου. Λοιπόν, ένα ολόκληρο καθεστώς. Μια ομοφροντία από όλα τα κανάλια σχεδόν. Ένα βεβαίως απίστευτη τρομοκρατία. Ένα ολόκληρο καθεστώς στράφηκε στον ελληνικό λαό. Και τι πετύχανε? Τους έστειλε στο διάολο ο ελληνικός λαός. Όλους τους. Και βγήκε και τους αθώωσε η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Πάντως, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, στα πηγαδάκια που ανοίγουμε και τα ανοίγουμε επίτηδες και βάζουμε το θέμα της δραχμής, ο κόσμος δεν τσιμπάει. Είναι αρνητικός ακόμη. Εγώ δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Εγώ είδα τελείως διαφορετικό πράγμα. Ναι. Εγώ δεν βλέπω κανένα αντίδεσμο. Εγώ βλέπω τα περίπτερα του ΕΠΑΜ που υπήρχαν, αλλά και βεβαίως και οι δημοσκοπήσεις δείξανε ότι δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο να μείνει μέσα σε μια ευρωζώνη όπου θα του κόψουν ολοκληρωτικά τη σύνταξη, το μισθό και τη δουλειά. Αυτό το πράγμα, όταν σου φωνάζει ένα ολόκληρο σύστημα με τον ότι ψηφίζοντας όχι θα σε διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, και εσύ ψηφίζεις όχι, σημαίνει ότι δεν σε φοβίζει η έξοδος. Μάλιστα.
Αυθόρμητα αρκετοί και στις λαϊκές και αλλού εκδηλώνονται για τη δραχμή υπέρ, αλλά εννοούσα διαλόγους. Όταν τους πιάνεις κουβέντα, δεν τους βλέπεις ζεστούς για αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι κουμπωμένοι και δεν θέλουν να εκδηλωθούν. Ναι, συνέχισε. Μα είναι προφανές, μας και στην αντίσταση μέσα την εποχή της κατοχής, με πόσους μιλούσες υπέρ της αντίστασης ή της ελευθερίας και λέγανε «Α, ναι, ναι, η ελευθερία είναι πολύ σημαντικό πράγμα», ας πούμε, και το μετέδι ήταν σε κάποιον άλλο. Το ίδιο γίνει και τώρα. Μάλιστα. Θα ζήσουμε καταστάσεις στο επόμενο δίμηνο που ούτε η γενιά του εφηλίου δεν έχει γυρίσει. Θα τραβήξουν οι τράπεζες κλειστές, ακούγεται και για 3 μήνες, για 2 μήνες πιθανόν. Ξέχασε το. Πόσο. Οι τράπεζες έκλεισαν τελείως, τελεία και παύλα. Δεν θα ανοίξουν ποτέ. Για να ανοίξουν πρέπει να περάσουν πολλοί μήνες. Πολλοί μήνες. Πολλοί μήνες και μάλιστα με πολλά μέτρα αντίστοιχα. Βεβαίως με τη λογική των Ευρωπαίων, έτσι. Γιατί είπαμε, μπορούν να ανοίξουν αύριο το πρωί, αν θέλει η κυβέρνηση. Η διαπραγμάτευση δηλαδή αυτή θα κρατήσει άλλους 5 μήνες. Βεβαίως, μα έτσι αλλιώς τι ζητάνε. Ζητάνε μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση, πρόγραμμα γέφυρα 2-3 μηνών, για να μπορέσουν να πάνε μετά στη συζήτηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Αυτό δεν μπορούν να το αποφασίσουν αυτή τη βδομάδα. Όχι, δεν θα το αποφασίσουν αυτή τη βδομάδα. Το απέκλεισαν οι Ευρωπαίοι και ο Τσίπρας χθες με δηλώσεις του το ίδιο είπε. Λοιπόν, γιατί θέλουν να κάνουν προπαρασκευή. Προπαρασκευή σημαίνει bail-in, σημαίνει πολλά πράγματα. Πρέπει να καθυποταχθεί ο λαός. Δεν μπορεί να του φέρει το καινούργιο πρόγραμμα που ξεπουλιέται ολόκληρη η χώρα του, που υποβιβάζεται σε νομαρχιακή περιφέρεια της Γερμανίας ή της Ευρωζώνης και να το δεχτεί ο Έλληνας. Κούρεμα καταθέσεων, δηλαδή μπορεί να έχουμε και στο 20ήμερο και πριν και μετά. Θεώρησε το σίγουρο, οι Ευρωπαίοι ήδη έχουν δώσει εντολές στις κεντρικές τους τράπεζες να αποσύρουν ό,τι χρήματα υπάρχουν από τους Ευρωπαίους πολίτες στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουν να κουρευτούν, αλλά να μην πέσουν και τα λεφτά των Ευρωπαίων εδώ μέσα. Να μην εμπλακούν οι υπήκοοι τους. Βέβαια. Και σύν το γεγονός ότι αυτές τις μέρες οι τράπεζες με επιλεκτική πολιτική, επιτρέπουν σε πελάτες τους να μπουν μέσα στα καταστήματα και να πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από τις σελίδες. Γιατί προφανώς αυτό που δήλωσε η κυρία Μαλαβάνη το έχουν συζητήσει με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή να κάνουν εκτιτρομή στις σελίδες, στις τραπεζικές σελίδες. Γι' αυτό και λέω σε όποιον έχει τραπεζική σελίδα να φροντίζει να τα πάρει τώρα, ειδικά αν έχει μετρητά. Ναι. Αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Αυτά τα 60-άρικα, τα 50-άρικα συνήθως θα δίνονται έως πότε? Δεν ξέρω αν θα δίνονται και μέχρι πότε θα δίνονται. Τα αποθέματα... Για παράδειγμα που δόθηκε με έναντι με τα 120 ευρώ, πότε θα δοθεί το συνολικό ποσό? Το δεύτερο 120-άρικο ήταν για αυτή τη βδομάδα και δεν... Όχι, δεν ήταν δεύτερο. Πήγαν όσοι δεν είχαν πάει την προηγούμενη. Πήραν τα 120. Για τα 120. Ναι, προόριζαν κάθε εβδομάδα να παίρνουν από 120. Όχι. Είναι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν είχαν πολλά από την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, τα υπόλοιπη παράδοση είναι άγνωστο. Άγνωστο. Από τα χρήματα. Όταν έρθει η μέρα για την πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων, πού θα τα βρούνε? Και επίσης τρέχει και... Χρωστάνε και στην ΕΠΣΕ, όχι στο ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που χρωστάνε. Τώρα στις 10 Ιουλίου έχετε μια δόση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά και αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, γιατί είναι διακατούμενα ομόλογα και δεν θα υπάρξει θέμα να μην πληρωθούν. Μάλιστα. Όπως λέγαμε άλλωστε ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να μην πληρώνει το ΔΕΛΤΑΦ. Και όντως ισχύει. Έχει περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα που δεν πληρώθηκε το ΔΕΛΤΑΦ και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Απλά είπαν δεν θα ξαναδανείσουν. Ναι, εντάξει. Ωραία και λοιπόν. Επίσης, θέλω να πω, δηλαδή, επίσης ακούγεται Δημήτρη Καζάκη... Το ερώτημα δεν είναι γιατί πληρώναμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Όντως.
Γιατί δεν ήταν πιο προσεκτικοί και πληρώναν, αποξύνοντας μάλιστα τον πάτο των ασφαλιστικών ταμείων, των δήμων, των περιφερειών. Ναι. Τα οποία δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Δεν μπορούν να επιστρέψουν. Εάν θυμάσαι, το συζητάγαμε από την πρώτη στιγμή και εγώ έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποκαταστήσουν τα δανειακά διαθέσιμα τα οποία άρπαξαν για να πληρώσουν τον Ελληνικά. Το λέγαμε αυτό. Κανένας τρόπος. Το έλεγες εξ αρχής. Φτάνουμε στο σφαγγελισμό του ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Λέγεται ότι αυτή την περίοδο ο Τσίπρας μάχεται για να βγάλει νοκάουτ το ΔΝΤ και την ΕΚΟΤΟΥ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και να έχει να λογαριάζεται μόνο με τον άλλο θεσμό, την ΕΕ. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Ναι. Αυτό το θέλει η Μέρκελ. Και όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, η Άγγελα. Λοιπόν, γιατί το θέλει η Μέρκελ? Διότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός δεν είναι διακρατικού τύπου οργάνωση. Όπως για παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολύ περισσότερο το ΔΝΤ. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός είναι υπερκράτος. Έχει καθεστώς διομολογήσεων και ετεροδικίας. Μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και να πάρουν υπό την ευθύνη τους να διαμελήσουν και να διαλύσουν ολόκληρη χώρα. Δεν χρειάζεται καν δανειακή σύμβαση για να το κάνουν αυτό, διότι προβλέπεται από την ιδιωτική συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Και μια χώρα που θα τεθεί υπό τον έλεγχο του δεν έχει κανένα μέσο να αντισταθεί. Καταλύεται δηλαδή ως κράτος. Καταλύεται ως στρατός και ως στρατός. Καταλύεται ως κράτος. Α, συγγνώμη, δεν άκουσε. Ως κράτος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν θα τελειώσουμε. Γι' αυτό θέλει ο κύριος Τσίπρας, εκτελώντας τις επιταγές κυρίας Άγγελας, να φύγει από τη μέση ο θεσμός που λέγεται Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως επίσης και το ΔΝΤ, γιατί μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις τους ή να πιεστούν οι αποφάσεις τους, όπως για παράδειγμα τώρα με το να μην τους πληρώνεις, ενώ τώρα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, έχοντας μόνο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας απέναντι σου, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Εντός Ευρωζώνης φυσικά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει τη δυνατότητα να περάσει στην ιδιότητά του όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών, είτε τη δημόσια περιουσία είτε τη ιδιωτική περιουσία. Τα πάντα. Να τα πουλήσει, να τα διαμορφώσει και μάλιστα περνώντας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε αυτόν, όπως θα το πω, είναι σαν να τα παίρνει άλλο κράτος. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, δεν απάντησε στην τοποθέτηση του Κόνστα ότι ψάχνουν για κυβέρνηση που θα εφαρμόσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να πάμε. Είναι προφανές ότι στο Συμβούλιο Αρχηγών που έγινε υπό τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο ήταν σαφές ότι δημιουργήθηκε η πλατφόρμα πάνω στην οποία με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο δεν είναι γνωστό μέχρι τώρα και δεν νομίζω ότι του είναι γνωστό, θα υπάρξει μια συγκυβέρνηση, μια νέα συγκυβέρνηση, όπου θα εμπλέκεται και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάμι και ενδεχομένως κι άλλοι. Με δικούς τους υπουργούς, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια καινούργια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου. Και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Θα είναι, αφού υπογράψει ο Τσίπρας, θα τον ρίξουν και θα φτιάξουν μια κυβέρνηση ελληνικής ενότητας με τη στήριξη του Τσίπρα. Πώς θα τον ρίξουν? Α, είναι πολύ απλό να τον ρίξουν. Θα λαδώσουν βουλευτές. Ξανέλα, ας πούμε, τελείως. Θα λαδώσουν βουλευτές. Γιατί έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν καν θέμα λαδώματος. Λίγο να τους τρίξουν τα δόντια. Κλάδο Μπεντόλ, μα δεν είδαμε 4 βουλευτές στον ΑΝΕΛ παραμονές του δημοψηφίσματος να λένε ναι στο δημοψήφισμα, στη διαδικασία δημοψηφίσματος, εκ των οποίων ο ένας μόνο διαγράφηκε. Μάλιστα. Διαγράφηκε, νομίζω, αποχώρησε, αντικαταστάθηκε. Τον κύριο Χρυσόγωνο, τον κύριο Μητρόπουλο, τον κύριο Παπαδημούλη να λένε ναι στο δημοψήφισμα. Να γράφουν ότι αυτή είναι υπέρ του νέου δημοψήφισμα.
Μάλιστα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να βρεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο ανθρώπους οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους δανειστές. Ειδικά αφού θα έχουν ψηφίσει τη συμφωνία. Αφού ψηφίσουν τη συμφωνία, μάλιστα. Και αυτό μπορεί να τραβήξει και μήνες, λες. Είναι, ναι, είναι πολύ πιθανό. Πιστεύω ότι τώρα μέσα στον Αύγουστο του δώσουν λεφτά. Γιατί μέσα στον Αύγουστο πρέπει να πληρωθεί ένα σημαντικό όγκο ομολόγων τη ελεύθερη αγορά. Αυτά λοιπόν πρέπει να πληρωθούν γιατί διαφορετικά θα δώσουν λεφτά χωρί. Σοβαρά προβλήματα από τι αγορέ εναντίον του ευρώ και τη ευρωζώνη. Θα δώσουν λεφτά οι Ευρωπαίοι χωρί συμφωνία. Αυτό το λεγόμενο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Α, μια μήνυ συμφωνία. Μια προσυμφωνία δηλαδή. Ξανά. Ναι. Μια προσυμφωνία. Μέχρι να πάμε ξανά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξανά μανά τα ίδια. Μάλιστα. Και το χειμώνα κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εντός εισαγωγικών. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Καλώς. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, πολλά είπαμε. Πες και ένα ακροτελεύτιο για το ενιαπαλαϊκό μέτωπο. Νομίζω ότι απέδειξε τον. Αν κάτι απέδειξε είναι ότι πρώτον ήταν αυτό που έκανε την πιο οργανωμένη και εκτεταμένη εκστρατεία υπέρ του όχι. Το περίπτερο στο Σύνταγμα παραμένει. Παραμένει. Mm. Έχει πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Ειδικά τις απογευματινές ώρες που υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος να κατέβει κάτω να συζητήσει, να ενημερωθεί. Το περίπτερο όχι μόνο στο Σύνταγμα αλλά και σε όλες τις άλλες πλατείες της Ελλάδας να κάνουμε προσπάθεια το ΕΠΑΜ να τα διατηρήσει ως κέντρα ενημέρωσης με την έννοια ότι υπάρχει ένα τρομακτικό κενό ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, ένα blackout ενημέρωσης. Αλήθεια, δράτουμε αυτό που λες και γιατί δεν στρέφεται το ΕΠΑΜ κατά της ΕΡΤ, την ΕΡΤ, η ΕΡΤ δεν είναι μέγκα, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν στρέφεστε νομικά εναντίον της ΕΡΤ για να έχετε δικαίωμα στην ενημέρωση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι το ΕΠΑΜ, το ΓΕΔΕ, αν εμφανίστηκε το ΕΠΑΜ ή όχι. Η δημοκρατία στην ενημέρωση δεν είναι όταν εμφανίζομαι εγώ ή δεν εμφανίζομαι εγώ. Η δημοκρατία στην ενημέρωση είναι η δυνατότητα του πολίτη να ενημερωθεί σωστά. Και από όλες τις απόψεις. Την προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν θα καταδείξουμε εμείς ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον εμφανίζει ο Σκάι και κάτι που οικοτάζει. Αλλά η ανύπαρκτη δημοκρατία δεν τον ενοχλεί. Τέτοια ξεφτύλα δεν τη δούμε εμείς από το ΕΠΑΜ. Δεν ξέρω, πάντως το να μην διεκδικείς τα δικαιώματά σου δεν το βλέπω λογικό. Μα δεν είναι δικαιώματά μου. Διεκδικούμε μια άλλη ΕΡΤ. Αυτό δεν είναι διεκδίκηση διαμέσου μέσω δικαστηρίου. Στο δικαστήριο το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι δεν με βγάζουν εμένα. Δεν μπορεί να πεις δεν είναι αυτό το πράγμα ΕΡΤ, δηλαδή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εμείς παλεύουμε για όλο το λαό. Δεν παλεύουμε μόνο για την πάθη μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλό βόλιο. Οι εξελίξεις τρέχουν. Φαντάζομαι από αυτές τις εξελίξεις να βγούμε κερδισμένοι. Δικαιούμαστε μια κανονική ζωή. Ένα κανονικό πολίτευμα και δεν το έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν το έχουμε και πρέπει να παλέψουμε να το αποκτήσουμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα στην Αθήνα. Ευχαριστώ επίσης. Αντίο.